και να του ευχηθούμε βέβαια χρόνια πολλά. Πατέρα Εμμανουήλ. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Ο Άγιος Μινάς, ο μεγάλος προστάτης του Ηρακλείου, να χαρίζει σε όλους υγεία και μακροημέρευση. Είναι σε εξέλιξη ο Μεθέωρτος Ασπρινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου μας, κυρίου Ευγενίου, και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσετε. Το Ηράκλειο σήμερα γιορτάζει, βλέπουμε και από τα πλάνα που μας μεταφέρει ο συνάδελφος, ο Γιάννης ο Γιαλουράκης πρέπει να είναι, κάτω εκεί στο κέντρο του Ηρακλείου, πλήθος κόσμου, ναι. Μικροί και μεγάλοι σπέβδουν στον Άγιο Μινά, όπως πατέρα Εμμανουήλ, διαχρονικά γίνεται αυτή την ημέρα, έτσι δεν είναι? Κάθε μέρα υπάρχει κοσμοσυρωή στον Άγιο Μινά, στο πανηγύρι όμως του Αγίου Μινά, και ιδιαίτερα σήμερα είχαμε πραγματική κοσμοπλημμύρα. Όλη μέρα η ροή είναι μεγάλη και ακόμα και τώρα που είναι ο Εσπερινός, είναι το διαχώρητο εντός του ναού. Οι Ηρακλειώτες με έναν παράξενο, θαυματουργικό θα έλεγα τρόπο, ζουν μαζί με τον Άγιο Μινά. Ζουν στο σπίτι του Αγίου Μινά και αποδέχονται καθημερινά τις ευλογίες και τις θαυματουργίες του. Εμείς είμαστε ευγνώμονες προς τον Ηρακλειώτικο λαό και όχι μόνο, γιατί τιμά τον Άγιο και αγαπά τον άνθρωπο αυτό, τον μάρτυρα, τον μεγαλομάρτυρα, που τον έσωσε και τον σώζει από κάθε κακό. Ξέρετε, πατέρα Εμμανουήλ, προηγήθηκαν και 2 χρόνια περιορισμών, επιδημιολογικής κρίσης, πανδημίας που ακόμα διανύουμε, και νομίζω ότι ο εφετινός εορτασμός είναι κάπως ιδιαίτερος και το είχαν ανάγκη και οι πιστοί του Ηρακλείου να προσέλθουν, να ανάψουν ένα κεράκι κάτω από ένα καθεστώς έτσι ελευθερίας, εντός εισαγωγικών βέβαια. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο, το είδαμε καθημερινά. Υπάρχει μια επιφύλαξη από κάποιους φορώντας μάσκες, οι περισσότεροι όμως το έχουν ξεπεράσει. Ζήσαμε μια δυσκολία τα προηγούμενα χρόνια και τώρα ελεύθεροι πια μπορούμε να τιμούμε τον Άγιό μας. Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα και από τους εφετινούς εορτασμούς? Εμείς που ζούμε καθημερινά τον Άγιο Μινά, είμαστε πάντα συγκινημένοι από την επικοινωνία των ανθρώπων με τον Άγιο Μινά. Δηλαδή οι προσευχές, οι γονικλησίες, τα δάκρυα, η καθημερινή συναναστροφή με τον Άγιο μας δίνουν κουράγιο να προχωρούμε παραπέρα. Έχουμε ευτυχώς την Εκκλησία μας, έχουμε τον Άγιό μας και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Να μας πείτε 2 λόγια και για την ιστορία του Μητροπολιτικού Ναού, του Μεγάλου Αγίου Μινά αλλά και του Μικρού Αγίου Μινά. Ναι. Όπως αναφερθήκατε στην αρχή, το θαύμα του Αγίου Μινά και η σωτηρία των πιστών του Ηρακλείου την εποχή εκείνη έδωσε τη δυνατότητα στους κριτικούς μέσα σε χαλεπούς καιρούς, μέσα στην τουρκοκρατία, να ανεγείρουν αυτόν τον μεγαλοπρεπή ναό. Τώρα πολλοί ζητάνε θαύματα του Αγίου Μινά. Ο ίδιος ο ναός είναι ένα ολόκληρο θαύμα, διότι δεν μπορεί να φανταστεί κανείς την εποχή εκείνη με πόσες κακοχίες, με πόσες στερήσεις ανηγέθηκε αυτός ο μεγαλοπρεπής ναός, και είμαστε σήμερα σε μια ανοιχτή επικοινωνία, επειδή έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Έγιναν οι σεισμοί του 35, έγιναν οι βομβαρδισμοί του 40 και οι σεισμοί πρόσφατοι, και το Πολυτεχνείο, το Μετσόβι Πολυτεχνείο, έχει εκπονήσει σχετική μελέτη. Περιμένουμε αυτές τις μέρες να κατέβει το Πολυτεχνείο από την Αθήνα στο Ηράκλειο για να υπογραφεί η τελική σύμβαση ανάθεσης αναστήλωσης του Αγίου Μινά. Είναι συγκινητική η προσφορά όλων των Ηρακλειωτών και των αρχόντων κυρίως και των στρατιωτικών και των πολιτικών αλλά και των εκκλησιαστικών, για αμέριστα συμπαρατάσσονται στον Άγιο Μινά ώστε να μείνει το κτίριό του
να αλόβητο από κάθε κακό, από κάθε σεισμική θα λέγαμε επίρρεια, και προσπαθούμε να φανούμε αντάξιοι σε αυτές τις προσδοκίες των ανθρώπων που τιμούν τον Άγιο Μινά, και ο Άγιος Μινάς τους σκεπάζει, τους φρουρεί και τους χαρίζει ό,τι τους ζητήσουν. Όπως λέμε στην Εκκλησία, υγεία και πάντα τα προσωτηρία αιτήματα. Πατέρα Εμμανουήλ, να ευχηθούμε και του χρόνου να σας ευχαριστήσουμε θερμά και να σας αποδεσμεύσουμε βέβαια. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα το Crete TV είναι στην διάθεση του Αγίου Μινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμεθα ο Άγιος Μινάς να χαρίζει, όπως είπα προηγουμένως, σε όλους υγεία και μακροημέρες. Σας ευχαριστούμε χρόνια πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ.